Συνέδριο με θέματα τα στεγαστικά δάνεια των Παλινοστούντων καθώς και της Ιθαγένειας έλαβε χώρα την Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Το συνέδριο διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελληνοπονδίων Παλινοστούντων της ΤΕΟ Σοβιετικής Ένωσης. Χιλιάδες Ελληνοπόντιοι Παλινοστούντες ζουν με τον εφιάλτη της κατάσχεσης των σπιτιών τους για τα στεγαστικά δάνεια που έλαβαν με εγγύηση 100% από το ελληνικό δημόσιο. Εκατοντάδες άλλοι σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είδαν τις υποσχέσεις για στεγαστική αποκατάσταση να μένουν στα χαρτιά με αποτέλεσμα να ζουν επί 33 χρόνια σε προκάτ καταλήμματα. Ενωμένοι ζητούν από την πολιτεία την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους. Το κόσμος ξεκίνησε να έρθει εδώ στην πατρίδα Ελλάδα μετά την διάλυση Σοβιετική Ένωση, δηλαδή στα δεκαετία 90. Και ήταν πρόγραμμα για ΠΟΕ που έλεγαν αποκατάσταση Παλινοστούντων. Ελάτε στη Μακεδονία και Τράκη, εκεί πέρα έχει πρόγραμμα αποκατάσταση στεγαστική και επαγγελματική. Εδώ 30 χρόνια πέρασε, ακόμα ζουν στα βαγόνια. Διάβασα εδώ, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Επειδή πιθανόν πολλοί δεν ξέρουν ποια είναι η πορεία αυτών των ανθρώπων με το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουν με τα δάνεια, αυτοί οι άνθρωποι πήγαν από τον Πόντο στον Κάφκασο, στο Κάρση, οπουδήποτε. Το 49 εξορίστηκαν, πήγαν στις στέπες του Καζακστάν. Το 65 που άνοιξαν οι πόρτες και τελείωσε η 25ετία τους, άλλοι γύρισαν στον ελλαδικό χώρο. Και το 67 όταν ήρθε η Χούντα στην Ελλάδα, κλείσαν τα σύνορα και αυτοί οι άνθρωποι ξαναγύρισαν στον Κάφκασο. Και από τον Κάφκασο, μέσω εμπόλεμης ζώνης, τότε με το Χρυσό Μαλλοδέρας, με την Τζουδερού, ήρθαν στον ελλαδικό χώρο. Και αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Από όλες αυτές τις κυβερνήσεις. Εμείς δεν εξαιρούμε και δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Μην μας χρεώσει κανένας κάτι, γιατί δεν αξίζουμε να μας χρεώσετε κάτι. Εμείς απλά θα δεσμευτούμε σήμερα ότι όπως λύσανε το θέμα με τα αυθαίρετα, τότε με επικεφαλής στην Επιτροπή Προσφύγων ο Βαρμίδης ο Γαβρίλος, που ήταν στην Παποντιακή Ομοσπονδία και πετύχαμε το 80% έκπτωση, αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους κάνουν το κούρεμα είτε τους αρέσει είτε όχι, όχι ποτέ να θέλουν να αποκαλούνται τους θεσμούς, γιατί εμείς βρεθήκαμε με το Σταϊκούρα το Σεπτέμβριο του 2021, με δέσμευσή του λοιπόν ήταν ότι μέχρι το Μάρτιο του 2022 θα απορροφήσουν τα ληξιπρόθεσμα των δανείων, θα έχουν να κάνουν με το κράτος με τα ληξιπρόθεσμα και με τις τράπεζες θα γίνουν 400 δόσεις και ό,τι αφορά με την εφορία θα γίνουν 200. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πράγμα που δεν έγινε, γιατί αυτό ήταν μια προφορική συμφωνία με τους τραπεζίτες και από ό,τι καταλαβαίνετε το σύστημα σήμερα υπηρετούν τους τραπεζίτες. Μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο Οικονομικών πριν μια εβδομάδα και το γραφείο του Πρωθυπουργού ότι ετοιμάζονται δύο διατάξεις σχετικά με τη ρύθμιση των δανείων των Παλινοστούντων και οι οποίες θα κατατεθούν εντός 15 ημερών προς ψήφιση. Αναμένουμε. Το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί είναι κατά βάση κοινωνικό και ηθικό και πρέπει το κράτος να το χειριστεί ως τέτοιο, στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου. Άνθρωποι νοικοκύριδες, άνθρωποι του Μόχθου και του Μεροκάματου ζητάνε και περιμένουν εναγωνίως από την πολιτεία να τους προστατεύσει το μοναδικό σπίτι που έχουν. Από το 2009 και σήμερα ζούμε σε κατάσταση συνεχόμενων κρίσεων, οι οποίες διέλυσαν στην κυριολεξία την οικονομία των Ελλήνων. Και πόσο μάλλον των Παλινοστούντων, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν πάνω σε μηδενικές οικονομικές βάσεις, στηριζόμενοι μόνο στα εργατικά τους χέρια. Και τώρα, ακόμα που μιλάμε, βρισκόμαστε σε μια τέτοια κρίση. Πού να τα βρει ο Μεροκαματιάρης και δικαιούχος ΚΕΑ? Τα έξοδα μας είναι κατά 30 με 40% πιο πάνω από τα εισοδήματά μας. Διότι το κράτος, όταν βάζει το χέρι στην τσέπη, φτάνει στον αστράγαλο. Και με ποιον τρόπο θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποπληρώσουν τις δανεικές τους υποχρεώσεις? Στο συνέδριο το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και ο πρώην Υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης, που τόνισε ότι το θέμα των στεγαστικών δανείων δεν αφορά μόνο τους Παλινοστούντες, αλλά όλη τη χώρα, αναφερόμενο στα 700.000 ακίνητα που μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου τέθηκαν σε πληστηριασμό. Αφορά, και το τονίζω αυτό, όλο τον ελληνικό λαό, ο οποίος μετά την απόφαση, τη θλιβερή, ντροπιαστική απόφαση του Αρείου Πάγου, κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του. 700.000 Έλληνες είναι έτοιμοι να ξεσπιτωθούν. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα των εγκλημάτων από αυτά που έχουν γίνει από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Χάνεται η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και μεταφέρεται στην Αλλοδαπή.
Αυτό πάνε να κάνουν δυστυχώς και στους δύσμυρους. Το δύσμυρους δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω από την άποψη της ανάγκης που έχουν παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πάνε να τους πάρουν τα σπίτια τους και να τους πετάξουν στο δρόμο. Ενώ υπάρχει κρατική εγγύηση. Αυτήν την ώρα το κράτος πρέπει να δώσει στους παλινοστούντες τα δάνειά τους στην τιμή που τα έχει προσφέρει στα φαντ. Με 10% του αρχικού κεφαλαίου. Πράγμα που θα ήταν δυνατόν ο κόσμος αυτός να εξοφλήσει το δάνειο και να διατηρήσει το σπίτι του που τόσο το έχει ανάγκη για να επιβιώσει. Δυστυχώς όμως το κράτος προτιμάει να πηγαίνουν τα σπίτια στα φαντ, στο Λονδίνο, στη Ιρλανδία, στις εξωτικές χώρες, αντί να τα δώσει στους οικογενειάρχες να αποπληρώσουν το σπίτι τους, να ανακουφιστούν οι ίδιοι, να ανακουφιστεί η ελληνική κοινωνία, να ανακουφιστεί η ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η μόνη λύση τώρα.